Μετά από τόσες ώρες συζήτηση, μπορούμε να καταλήξουμε σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Ποια είναι αυτά κατά τη γνώμη μας, το βασικό συμπέρασμα? Ποιον εξυπηρετεί, τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επένδυση, αλλά και η κάθε επένδυση γενικεύοντας το, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο επενδυτής, γιατί πάρα πολλές τοποθετήσεις εστίασαν στο πρόσωπο του επενδυτή ή του επενδυτικού σχήματος. Για να δούμε λοιπόν λίγο πιο συγκεκριμένα. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της επένδυσης στους εργαζόμενους? Θα βρουν, λέει, απασχόληση, δουλειές. Αλλά κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις θα είναι αυτές οι δουλειές τις οποίες θα βρούνε? Είναι φανερό ότι έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο αναπαράγει έναν φτηνό εργαζόμενο, έναν εργαζόμενο αναλώσιμο, χωρίς δικαιώματα, ωράριο εργασίας, συλλογικές συμβάσεις, ασφαλιστικά δικαιώματα. Και αυτό ακριβώς τις συνθήκες θα εκμεταλλευτούν οι επενδυτές για να έχουν μια πολύ φτηνή εργατική δύναμη, για να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζόμενων. Και στο διάρκεια της κατασκευής, αλλά και πολύ περισσότερο μετά, όταν είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι ο τουρισμός και το θαύμα της τουριστικής ανάπτυξης, για το μηχανή της τουριστικής ανάπτυξης που τη χαρακτηρίζουν κάποιοι, αποτέλεσε ταυτόχρονα την ίδια στιγμή και το εργαστήρι αντεργατικών μεθοδεύσεων απέναντι στους εργαζόμενους. Αποτελεί πραγματικά το εργαστήρι. Δεύτερον, θα είναι η επένδυση προς όφελος του λαού και της ικανοποίησης των αναγκών? Θα αναβαθμιστεί ή θα υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων που κατοικούν στο λεκανοπέδιο εκείνο το 40% του συνολικότερου πληθυσμού της χώρας μας? Απαντάει μήπως η συγκεκριμένη επένδυση στο δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας για στέγη, και μάλιστα για στέγη που να καλύπτει τις ανάγκες της, που να είναι σύγχρονη, αντισεισμική και με όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που δίνει η σημερινή τεχνολογία? Απαντάει μήπως στις ανάγκες που έχει η λαϊκή οικογένεια για να αξιοποιήσει τον όποιο ελεύθερο χρόνο της, για την αναψυχή, για το δικαίωμα στον πολιτισμό και στον αθλητισμό? Όχι. Σε τίποτα από όλα αυτά δεν απαντάει η συγκεκριμένη ανάπλαση. Γιατί ο στόχος της, ο διακηρυγμένος, είναι η προσέλκυση τουριστών υψηλών εισοδηματικών κατηγοριών. Και αυτός ο στόχος έρχεται σε αντίθεση με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί επί της ουσίας η ανάπλαση αυτή διαμορφώνει μια περίκλειστη πόλη, μια απαγορευμένη περιοχή για τα λαϊκά στρώματα, ανεξάρτητα αν θα υπάρχουν ή όχι περιφράξεις. Γιατί επί της ουσίας, ακόμη και περίφραξη να υπάρξουν, αυτές μπορεί να πέσουν οι περιφράξεις. Πιο εύκολα πέφτουν αυτές οι περιφράξεις. Αυτές οι απαγορεύσεις που δεν πέφτουν είναι αυτές που διαμορφώνουν ο οικονομικός παράγοντας, οι οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών στρωμάτων. Γιατί μη μου πείτε ότι και στις σημερινές συνθήκες, προτού γίνει αυτή η επένδυση στον ελληνικό, δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές στη χώρα μας, οι οποίες είναι απαγορευμένες για τους άνεργους, για τους εργαζόμενους με τους μισθούς πείνας, φτώχειας και εξαθλίωσης, για τους συνταξιούχους και τη συντριπτική πλειοψηφία, για τους αυταπασχολούμενους και την ολέα των λαϊκών στρωμάτων. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές της χώρας μας? Βεβαίως και υπάρχουν. Οι οποίες δεν απευθύνονται σε αυτούς, απευθύνονται στα υψηλά εισοδηματικά, λέει, στρώματα της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού. Τι είναι αυτές, δεν είναι απαγορευμένες περιοχές για το λαό επί της ουσίας? Αντίστοιχη τέτοια σε μεγέθυνση περιοχή θα γίνει και στην μέσω της ανάπλασης του ελληνικού. Και το πιο σοβαρό λοιπόν είναι αυτό, το πιο δύσκολο. Τα οικονομικά δεδομένα που απαγορεύουν την πρόσβαση στο λαό και στα λαϊκά στρώματα. Τρίτο ζήτημα. Το παραλιακό μέτωπο θα είναι κλειστό για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας? Βεβαίως.
γιατί θα το εκμεταλλεύονται τα διάφορα επενδυτικά σχέδια, οι μαρίνες, τα ξενοδοχεία που θα δημιουργηθούν. Ακόμη και αυτό το 1 χιλιόμετρο που θα μείνει ελεύθερο από τις μάντρες που θα χτίσουν και τα τείχη, τι θα γίνει, και εκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ελαφρύας μορφής. Άρα και εκεί θα πρέπει κάποιος για να πάει να πληρώσει. Λιγότερο, αλλά θα πρέπει και εκεί να πληρώσει ακόμη και σε αυτό το 1 χιλιόμετρο. Τέταρτο στοιχείο, καζίνο. Αλήθεια, το καζίνο είναι το πρότυπο του νέου πολιτιστικής παρέμβασης των νέων αθλητικών δραστηριοτήτων. Γιατί όπου δημιουργούνται καζίνο, πολλά μικρά μεγαλύτερα, επί της ουσίας φτωχοποιείται ο λαός. Ή μήπως το όποιο πράσινο αναπτυχθεί, το άλσος που θα αναπτυχθεί εκεί στα 600 στρέμματα, δεν κάνω λάθος, θα μπορεί να εύκολα να είναι προσβάσιμο για τη λαϊκή οικογένεια. Εμείς το λέμε καθαρά. Ακόμη και αυτός ο περιορισμένος χώρος που θα διατεθεί για την ανάπτυξη του πράσινου του άλσους θα αποτελέσει επί της ουσίας την αυλή των ξενοδοχείων, του καζίνου, όπου θα μπορούν να απολαμβάνουν τη θέα αυτοί οι τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου. Τρίτο ζήτημα. Άρα λοιπόν ούτε για τους εργαζόμενους, ούτε για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μήπως θα βελτιώσει το περιβάλλον και θα προστατεύσει το περιβάλλον. Εμείς λέμε αντίθετα. Επί της ουσίας θα το υποβαθμίσει το περιβάλλον και μάλιστα επικίνδυνα. Γιατί όλο αυτό το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε εκεί δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, με το χαρακτήρα της όποιες οικιστικής ανάπτυξης, ακόμη και αυτής της στρεβής οικιστικής ανάπτυξης που υπήρχε και στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Καμία απολύτως σχέση. Γιατί δεν είναι η ουρανοξύστες η κληρονομιά, η αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας μας. Αντίθετα, οι ουρανοξύστες αυτό το οποίο κάνουν είναι βεβαίως αυξάνουν την αξία της γης και αυξάνουν επί της ουσίας τα κέρδη των επενδυτών. Και αυτές οι κατασκευές θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής. Έτσι λοιπόν, η επένδυση αυτή είναι απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα. Η ανάπλαση η οποία θα γίνει στο ελληνικό υποτάσσεται στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης για το λεκανοπέδιο της Αττικής, για τη μετατροπή του δηλαδή ως χώρος προσέλκυσης τουριστών υψηλού εισοδηματικού κατηγοριών και προσέλκυσης επενδύσεων προς αυτή τη μορφή της ανάπτυξης. Αποτελεί τμήμα η ανάπλαση του ελληνικού, του μεγάλου περίπατου που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, των αστικών αναπλάσεων σε όλο το παραλιακό μέτωπο, από το Σκαραμαγκά ως το Λαύριο. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έτσι θα δημιουργηθεί για να κάνουν τις διακοπές τους οι εκατομμυριούχοι όλης της γης. Και όχι για να αξιοποιηθεί όλος. Και βεβαίως θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες μονοκαλλιέργειας της τουριστικής δραστηριότητας σε βάρος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Και από την κρίση της πανδημίας δεν βγάλετε κανένα απολύτως συμπέρασμα. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακόμη και με τα καπιταλιστικά δεδομένα μια ανάπτυξη η οποία θα είναι θωρακισμένη από τέτοιου είδους κινδύνους όταν στηρίζεται στον τουρισμό. Μια δραστηριότητα έντονα εξωστρεφή που σχετίζεται και με τις συνθήκες των υπόλοιπων χωρών. Ακόμη και με μια πανδημία, με μια οικονομική κρίση όπως η καπιταλιστική κρίση την οποία βιώνουμε τώρα. Μια δραστηριότητα δηλαδή η οποία θα αποβεί σε βάρος άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και αν είναι και υψηλού επίπεδου εισοδημάτων και τουρισμός, αυτό δεν θα είναι προς όφελος του λαού, δεν θα αναβαθμιστεί δηλαδή το επίπεδο διαβίωσης του λαού, αλλά αντίθετα θα έχουν περισσότερα κέρδη οι επενδυτές συγκεκριμένοι προσελκύοντας τέτοιου είδους τουρίστες. Και τρίτο ζήτημα,
θα συγκεντρώσει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο και λιγότερα χέρια. Την όποια οικονομική δραστηριότητα αναπτυχθεί στο χώρο εκεί του πρώην ελληνικού. Σε βάρος των αυταπασχολούμενων των γύρω περιοχών, των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοτεχνών. Προς όφελος δηλαδή του κεφαλαιοκράτη, επενδυτή. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλήξουμε βάση μας σε μια σειρά συμπεράσματα. Πρώτον, τι σημαίνει επένδυση για τον καπιταλισμό με βάση την νομοθεσία την οποία φέρνεται. Ειδικό δίκαιο το οποίο στηρίζει την επένδυση κατά παρέκκληση, λέει, άλλων διατάξεων. Μόνο που αυτή η κατά παρέκκληση δεν είναι πλέον εξαίρεση, αλλά είναι ο κανόνας. Κατά παρέκκληση διατάξεων έχουμε για τις επενδύσεις από το εξωτερικό, με βάση και το συνταγματικό νόμο. Κατά παρέκκληση έχουμε επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα άλλων διατάξεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ειδικό χώρο ταξικό για τις στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις. Όλα αυτά κατά παρέκκληση. Και εδώ έχουν κατά παρέκκληση της πολεοδομίας και των κανόνων της, κατά παρέκκληση των όρων δόμησης, κατά παρέκκληση των ελέγχων των κατασκευών, κατά παρέκκληση των περιβαλλοντολογικών αδειοδοτήσεων. Έχουμε ειδικούς φορολογικούς συντελεστές για τα καζίνο που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έδωσε αυτή την όθηση στο να, και να γίνει καζίνο στο ελληνικό, αλλά και να κατέβει από το καζίνο στην Πάρνηθα στον αστικό ιστό της του Λεκανοπεδίου. Έτσι λοιπόν δίνεται γη και είδωρ και είναι αδημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθώντας, ασμένοντας και το κοινάλ. Και αυτή τη στιγμή τσακώνεστε για τις μπολντόζες και μοιράζετε και μπολντόζες ανάμεταξύ σας, παιχνίδια. Για το πόσες μπολντόζες θα μπουν, αλλά και για το πότε θα μπουν οι μπολντόζες. Δηλαδή η αγωνία σας είναι για το πότε γρήγορα θα προχωρήσουν τα επενδυτικά συμφέροντα με τις μπολντόζες, οι οποίες θα τσακίσουν τα δικαιώματα του λαού. Γι' αυτό τσακώνεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Από αυτή την άποψη λοιπόν, στον αντίποδο αυτής της πολιτικής, θέλω να λεφτώ κύριε Πρόεδρε, δύο το πολύ. Στον αντίποδο αυτής της πολιτικής είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Ολοκληρώστε. Ναι, θα ολοκληρώσετε, ναι, κύριε Πρόεδρε. Το λέω εν όψη του ότι ναι, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Στον αντίποδο αυτής λοιπόν της πρότασης είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί είναι σήμερα όριμο να απαιτήσει ο λαός δουλειά με δικαιώματα, εργασία με δικαιώματα, για να ακριβολογούμε. Γη και υποδομές σύγχρονες που να καλύπτουν το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί αυτός ο οποίος τσακίζει αυτές τις συνθήκες είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι αυτό που έρχεται απέναντι από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την ικανοποίησή τους. Και με αυτό το καπιταλιστικό κέρδος πρέπει να ξεμπερδέψει η εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Με τις αυταπάτες περί δήθεν δίκαιης ανάπτυξης. Γιατί η ανάπτυξη στον καπιταλισμό είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Ή με τις πομφόλιγες τοποθετήσεις άλλων κομμάτων ότι μπορεί να αμβληθούν αυτές οι επιπτώσεις οι οποίες συσκοτίζουν το χαρακτήρα της ανάπτυξης στον καπιταλισμό, συσκοτίζουν τον πραγματικό εχθρό των εργαζόμενων, ότι δεν είναι ο συγκεκριμένος Α ή ο Β επενδυτής ο οποίος είναι κακός, αλλά είναι το σύνολο αυτής της τάξης. Και βεβαίως και κάποιες απόψεις αόριστες και σοφιστίες περί χροδιολοπαρικίας και περί κάποιων οι οποίοι κυνηγούν τον ελληνικό λαό και τη χώρα μας. Όλα αυτά δεν πρέπει να συσκοτήσουν το γεγονός ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει ικανοποίηση των αναγκών του λαού μας με το καπιταλιστικό κέρδος. Το καπιταλιστικό κέρδος αποτελεί το τροχοπέδι της ικανοποίησης του και σήμερα οι συνθήκες είναι όριμες για να ξεμπερδεύει ο λαός. Για να μπορέσει λοιπόν να περάσει την αντεπίθεση για τη συνέχιση αυτής της πολιτικής που οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν την κυβέρνηση να κλιμακώσει, θα δημιουργήσει νέα προβλήματα.
στο λαό και στην εργατική τάξη. Θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης του λαού. Και από αυτή την άποψη το ΚΚΕ δεν κηρύσσει μορατόριο. Καλούμε την εργατική τάξη και το λαό σε συντεταγμένη οργάνωση της πάλης του με αποφασιστικότητα για τα δικαιώματα στην εργασία, για εργασία με δικαιώματα, για τα δικαιώματα στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Άλλωστε, σήμερα, στα 200 χρόνια της αστικής εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης, αυτό που μας διδάσκει σήμερα είναι ότι η επανάσταση αποτελεί τον τροχό της ιστορίας και τον τροχό της προόδου της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν η νέα επανάσταση θα έχει ως κινητήρια δύναμη την εργατική τάξη και τους συμμάχους της και θα είναι σοσιαλιστική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή του χρόνου.